Χαίρεσαι. Έτσι. Περνάς καλά. Ναι. Χαίρεσαι. Έτσι. Δροσίζεσαι. Αντικαταθλητικό. Είσαι χάλια. Φάει ένα γκούρι. Θα δεις διαφορά. Υπάρχει ένα κορίτσι, το αναζητήσαμε σε, σε εκπομπή του παρελθόντος, του TV την Κλόν συγκεκριμένα. Βεβαίως, εμείς το είχαμε φτιάξει όπου το αγγούρι το είχε όχι λατρέψει. Είναι η αγαπημένη Ιωάννα Δεμεντή και ύμνο στα αγγούρια. Έχει πάει στη λαϊκή, παιδιά, και τα εξυμνεί. Και βεβαίως θέλω να παρακολουθήσετε και στο τέλος τη μανίτσα με τον Πέδαρο που το χρησιμοποιούν και αυτοί το αγγούρι. Αρέσουν εμένα τα μεγάλα αγγούρια, γι' αυτό βγήκα στη λαϊκή, για να αναζητήσω μεγάλα αγγούρια. Πρέπει να είναι μακρύ. Μ' αρέσουν εμένα τα μεγάλα αγγούρια, σαν αυτό και λίγο πιο μεγάλο αν υπάρχει. Λίγο στραβό, όχι πολύ. Λίγο, όχι πολύ, ναι. Και πρέπει να είναι και χοντρό. Το έχω. Διατίθεται και για γάμους και για συναισθιάσεις. Μολόν λαβέ. Και τι σημαίνει Πέδαρε, μολόν λαβέ? Έλα και πάρτα. Πάρτα. Βεβαίως. Άρα, θολώσαμε τη μέγα. Όχι, θολώσαμε το τσιγάρο. Α, συγγνώμη. Κατάλαβες, γιατί λέω γίναμε τόσο, ναι. Όχι, καλέ, όχι, όχι. Ναι, το κορίτσι αυτό βέβαια έχει και άλλα ταλέντα, πέρα από το ότι να αγαπάει τα αγγούρια και να τα Ιωάννα Δεμεντή. Έτσι. Μαγείρευε εξαιρετικά και με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, που μια οικογένεια την κρατάει δεμένη. Διότι αν την παντρευτείς αυτή την κοπέλα και σου μαγειρεύει αυτά και με αυτόν τον τρόπο, γιατί να τη χωρίσεις, να πας να ζήσεις. Ξέρει από αγγούρια, ξέρει και από μπακαλιάρο. Βγάζουμε το μπακαλιάρο σε πουλίτσα. Όπου είναι και μεγάλος και μακρύς το μπακαλιάρο. Πολύ, πολύ. Θα τον κόψω στα δύο. Θέλω πρώτα να εγγραμφεί πολύ, θέλω να είναι πολύ. Σε λίγη ώρα θα είναι έτοιμος. Έτοιμος για φάγωμα. Το μεγάλο μυστικό είναι ότι ο μπακαλιάρος μαζί με τη σκορδαλιά τρώγονται στην κρεβατοκάμαρα. Στην κρεβατοκάμαρα λοιπόν έτρωγε ένα χειροκρότημα. Με το ροζ μπικίνι, έφερα τη θάλασσα, κατευθείαν το μπακαλιάρο. Όχι, ήταν αλμυρός. Σαν τις αρκούδες που πηδάει. Ναι. Παστομένος. Ήταν παστομένος και μεγάλος, είπε, ήταν ο μπακαλιάρο. Αυτό το κορίτσι, λοιπόν. Λοιπόν, αυτό βλέπεις, έτσι. Ναι. Και λες, τι μέλλον θα έχει. Τι μέλλον έχει, πριν ο ένας να μου πει τι δουλειά κάνει πριν τώρα από αυτό το 10 κορίτσι. Χρόνια περίπου αυτή είπε. Καθηγήτρια. Καθηγήτρια. Τι μέλλον έχει. Πείτε ρε παιδιά. Τι μέλλον έχει αυτή η κοπέλα που έβλεπε, έκανε ρεπορτάζ για το αγγούρι και σπαρταρούσε τον μπακαλιάρο πάνω στο κρεβάτι της. Στη Βουλή είναι. Στη Βουλή είναι. Μπα. Σε πάρ... Ερευνήτρια. Είναι στη Βουλή, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω όποια βουλή. Ότι η Ιωάννα Δεμεντή είναι δημοσιογράφος και social media manager, απόφυτος ΤΕΗ βιβλιοοικονομίας και σχολής αερόμπικ. Παρουσιάστρια της εκπομπής 24 ώρες Ευρώπη στο Ευρωκοινοβούλιο, εθελόντρια στο γραφείο τύπου του Άδωνη Γεωργιάδη το 2013 και πρώην Miss Βόρεια Ελλάδα 2008. Και Miss Talent Europe 2009. Έχει βγει λοιπόν και ορίστε, τη βλέπετε εδώ στη Βουλή. Στο Ευρωκοινοβούλιο είναι αυτή η φωτογραφία. Έτσι. Δείξτε μας και τις φωτογραφίες με τους πολιτικούς. Και ο Σούλτς. Με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Έτσι. Έχουμε και άλλες, γιατί έχει πάρα πολλές φωτογραφίες στο Facebook. Βάλαμε τα πιο ωραία. Με πολιτικούς, με δημοσιογράφους ενημερωτικών εκπομπών. Βεβαίως. Πολύ wow. Έχει αυτή την εκπομπή που λέγεται 24 ώρες Ευρώπη. Κατάλαβες. Με τον μπακαλιάρο, πας μπροστά. Ναι. Φάνηκε ότι η ρεπόρτερ φάνηκε ότι το θέμα το είχε πιάσει από παντού. Το θέμα το είχε πιάσει από παντού. Βεβαίως. Η ρεπόρτερ και μπόρεσε και αναπτύχθηκε. Βεβαίως. Έτσι, εξελίχθηκε. Εξελίχθηκε. Βέλω, αλλά και με τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν στο γραφείο τύπου του το 2013. Δεν το ήξερα. Πώς την άφησε η ευγενία. Αυτό. Να πάει με τον παστό τον μπακαλιάρο και να κάνει το μαγείρεμα εκεί. Πάντως να ξαλμυρίσει εκεί, είναι μέσα στο γραφείο, δεν θα το άντεχε η μαέστρο. Βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι παλιές γυναίκες το αγγούρι το τιμούσανε. Φυσικά. Όποιος σέρνει το χορό τρώει αγγούρι δροσερό. Και όποιος πάει πίσω να σταθεί να τον γκ***σω. Η αγαπημένη γιαγιά από τη Ροδόπη, οι λατρεμένες. Βεβαίως.